Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε στην εκπομπή Throwback Hits. Είμαι η Ανιμάντο και μαζί θα ακούσουμε και θα θυμηθούμε μερικά παλιά αλλά καλά τραγούδια. Το πρώτο κομμάτι μα για σήμερα έρχεται από το 2006. Τότε ήταν που η Beyoncé συνεργάστηκε για ακόμα μια φορά με τον Jay-Z στο κομμάτι Deja Vu. Το κομμάτι προέρχεται από το δεύτερο άρμπουμ τη τραγουδίστρια και αν και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, πάνω από 5.000 φαν ήθελαν να αλλάξει το βίντεο κλειπ. Εμά πάντω μα άρεσε πολύ, οπότε α το δούμε. Από την Beyoncé και το Jay-Z, ας πάμε τώρα στον Pharrell Williams. Συγκεκριμένα θα πάμε σε ένα πολύ πολύ χαρούμενο κομμάτι, όπως δηλώνει και ο τίτλος του, το Happy. Το τραγούδι ήταν το soundtrack της ταινίας The Speakable Me Too και το αγαπήσαμε πολύ, μικρή και μεγάλη. Δεν είναι καθόλου δυο άλλωστε που είναι και επισήμως το πιο επιτυχημένο κομμάτι του 2014. Πάμε να το χορέψουμε. Α πετάξουμε τώρα πίσω στο 2006 όταν κυκλοφόρησε το álbum Λου τη Nelly Furtado. Σε αυτό περιλαμβάνεται και το κομμάτι Sate Rite, που παρεμπιπτόντω είναι και ένα από τα αγαπημένα μου. Το τραγούδι βοήθησε να γράψει ο διάσημο παραγωγό και ράπερ Timbaland, και σύμφωνα με την Nelly ξεκίνησαν να το δημιουργούν στι 4 τα ξημερώματα. Nelly μου άξιζε τον κόπο. Πάμε να το δούμε. Συνεχίζουμε τώρα με ένα άλλο αγαπημένο τραγούδι, αυτή τη φορά από ένα group. Το Radioactive των Imagine Dragons. Το κομμάτι είναι τόσο δημοφιλέ που έχει το ρεκόρ για το τραγούδι που βρέθηκε τι περισσότερε εβδομάδε στο Billboard Hot 100. Αναρωτιέστε πόσε? 87 ολόκληρε εβδομάδε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το περιοδικό Rolling Stone ονόμασε το κομμάτι αυτό ω το καλύτερο rock hit τη χρονιά. Α το απολαύσουμε λοιπόν. Throwback Hits. Είμαι η Ανιμάντο και πάμε να θυμηθούμε τι ακούγαμε αυτή την περίοδο το 2015. Τέτοια εποχή λοιπόν το 2015 είχαμε κολλήσει όλοι με το Hello της Αντέλ. Πότε πέρασε τόσο καιρό. Το κομμάτι που έχει πάνω από 2 δισεκατομμύρια views στο YouTube το έγραψε η ίδια η Αντέλ και βρέθηκε στην πρώτη θέση σχεδόν σε όλα τα charts τα οποία βρέθηκε. Πάμε να την ακούσουμε και εμεί θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.